Τις πρώτες 50 κλήσεις σε πολίτες που έχουν καταθέσει στην Ελβετία και περιλαμβάνονται στη λίστα Borians, αναμένεται να στείλει τις επόμενες μέρες ο οικονομικός εισαγγελέας. Το Σαββατοκύριακο θα είναι στην Αθήνα ο Υπουργός Οικονομικών και της Βόρειας Βεσφαλίας, Ρινανίας, Βάλτερ Borians, προκειμένου να υπογράψει με την κυβέρνηση μνημόνιο συνεργασίας για ζητήματα φοροδιαφυγής. Γερμανικές μεθόδους εντοπισμού και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής ετοιμάζεται να υιοθετήσει το Υπουργείο Οικονομικών. Περίπου 50 ημέρες μετά την παράδοση της περίφημης λίστας Borians στον αναπληρωτή Υπουργό Τρίφωνα Αλεξιάδη, οι αρχές της Βεσφαλίας Ρινανίας είναι έτοιμες να δώσουν στη χώρα μας πολύτιμη τεχνογνωσία σχετικά με την αξιοποίηση των στοιχείων που αφορούν σε διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων. Για το λόγο αυτό, φτάνει το Σάββατο στην Αθήνα ο κύριος Βάλτερ Borians, Υπουργός Οικονομικών του Γερμανικού Κρατηδίου, προκειμένου να υπογράψει με την ελληνική κυβέρνηση μνημόνιο συνεργασίας επί φορολογικών θεμάτων. Το επόμενο διάστημα, εξάλλου, Έλληνες εφοριακοί αναμένεται να ταξιδέψουν στη Γερμανία και να συμμετέχουν σε εντατικά σεμινάρια επιμόρφωσης από Γερμανούς συναδέλφους τους πάνω σε ζητήματα υψηλής και σύγχρονης φοροδιαφυγής. Μάλιστα, η άφιξη του κυρίου Borians στην Ελλάδα συμπίπτει με την αποστολή από τον οικονομικό εισαγγελέα των πρώτων 50 κλήσεων σε πολίτες που εμφανίζονται να έχουν μεγάλες καταθέσεις στην Ελβετία. Ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεχωρίζουν δύο ηθοποιοί με καταθέσεις περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ένας επιχειρηματίας με 12 εκατομμύρια ευρώ και αρκετοί γιατροί, δικηγόροι και δημοσιογράφοι. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι ταυτοποιήθηκαν μετά την πρόσφατη έφοδο των εισαγγελικών αρχών στα γραφεία της UBS στην Αθήνα και αποτελούν ένα μικρό μόνο κομμάτι της λίστας, καθώς το συνολικό ύψος των καταθέσεων στους περίπου 10.500 λογαριασμούς αγγίζει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2006 και 2008. Οι πολίτες που θα λάβουν την κλήση του εισαγγελέα θα πρέπει να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων και σε περίπτωση που υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις από τα δηλωθέντα εισοδήματα της τελευταίας 15ετίας, τότε είτε θα δεχτούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις και να φορολογηθούν επί των πρόσθετων εισοδημάτων, είτε θα τους επιβληθεί φόρος 33% σύν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ισχυρό κίνητρο για την εθελοντική αποκάλυψη κρυμμένων κεφαλαίων αναμένεται να αποτελέσει και το σχέδιο νόμου που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Σε αυτό θα προβλέπεται μια εφάπαξ εισφορά για τα αδήλωτα εισοδήματα, εφόσον όμως η αποκάλυψή τους από τον ενδιαφερόμενο γίνει πριν την έναρξη ελέγχου από την εφορία. Επιπλέον, θα προβλέπονται σημαντικές εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων εάν τα χρήματα αυτά επιστρέψουν στην Ελλάδα και τοποθετηθούν είτε σε προθεσμιακή κατάθεση, είτε σε ακίνητα, είτε σε ομόλογα του δημοσίου, είτε τέλος στο χρηματιστήριο.